Κύριε Υπουργέ, η Βαρβαρέσος ΑΕ Ευρωπαϊκά Νηματουργία ανακοίνωσε στις 19 Απρίλη στους 130 εναπομείναντες εργαζόμενους την αναστολή της παραγωγής του εργοστασίου και τους κάλεσε να υπογράψουν τις απολύσεις τους παράνομα χωρίς να τους δώσει ούτε ένα ευρώ από τα δεδουλευμένα ετών που τους οφείλει και από τις αποζημιώσεις που δικαιούνται. Να σημειωθεί πως οι εργαζόμενοι της επιχείρησης εδώ και αρκετά χρόνια αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα στην πληρωμή των δεδουλευμένων τους, με τα οφειλόμενα δεδουλευμένα να φτάνουν περίπου στις 30.000 ευρώ ένα εργαζόμενο. Η επιλογή της εργοδοσίας να πραγματοποιεί επιλεκτικές πληρωμές είχε οδηγήσει του σωματείου των εργαζομένων σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, η οποία με τη σειρά της είχε προβεί στις μηνύσεις. Ακόμα όμως δεν υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις των δικαστήριων. Οι εργαζόμενοι μαζί με το σωματείο τους είχαν πραγματοποιήσει αρκετές παρεμβάσεις ώστε να ξεκινήσει η αποπληρωμή καθώς και η τακτική απόδοση των μισθών τους. Μάλιστα, όλα αυτά τα χρόνια η απάντηση της εργοδοσίας στα αιτήματα των εργαζομένων ήταν οι απολύσεις και οι διώξεις. Εξαιτίας όλης αυτής της κατάστασης, οι εργαζόμενοι αδυνατούσαν πλέον να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της καθημερινής ζωής, ενώ βρίσκονταν σε επίσχεση εργασίας λαμβάνοντας το επίδομα οικονομικής ένισης. Το μαράζωμα στους κλάδους της κλωστοϊφαντουργίας, της γουνοποίησης του δέρματος, έχει ως βασική αιτία την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρέτησαν όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις των Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η πολιτική καθόρισε και καθορίζει ποιοι κλάδοι της οικονομίας θα αναπτυχθούν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντα με κριτήριο το μέγιστο κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η πολιτική κρατάει μειωμένο και το 27% το μέσο μισθό εδώ και 15 χρόνια. Για να βγάζουν κέρδη οι επίδοξοι σωτήρες επενδυτές. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, ρωτάστε κύριε Υπουργέ, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα δεδουλευμένα και τις αποζημιώσεις των εργαζομένων στην επιχείρηση Ευρωπαϊκή Νηματουργία Βαρβαρέσος ΑΕ και να δοθεί από τη ΔΥΠΑ άμεσα επίδομα 4.000 ευρώ σε όλους τους απολυμένους. Και τι θα κάνετε για να μην πληστηριαστεί σπίτι απλήρωτου απολυμένου, να μην του κοπεί το ρεύμα, το νερό και να παγώσουν οι λογαριασμοί σε ρεύμα, νερό, καθώς και δάνεια, δημοτικά τέλη κτλ. Κύριε Υπουργέ, νομίζουμε ότι μαζεύτηκε πλέον πολύ πείρα στο λαό μας και πνέει τα λίστια η κυβερνητική προπαγάνδα για το ποιος κλείνει τα εργοστάσια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κλείνει και εσείς που την υπηρετείτε. Ό,τι και όσο τα κρατάει ζωντανά είναι ο αγώνας των εργαζομένων. Όπως οι αγώνες στη Λάρκο εδώ και 4,5 χρόνια, όπως και στο Βαρβαρέσο που το κρατούσε ανοιχτό αγώνας των εργαζομένων τόσα χρόνια με τις τακτικές δυνάμεις μπροστά. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νουδούτη, ρημάξατε την περιοχή της Νάουσας. Περιοχή πλούσια σε πρώτη ύλη, πλούσια σε τεχνογνωσία, με δυνατότητες παραγωγής και ευημερίας, τη βουλιάξατε στην εξαθλίωση. Ξεκίνησε το Πασόκ που χρηματοδοτούσε κιόλας τη μετεκατάσταση των επιχειρήσεων με λεφτά του ελληνικού λαού, της επιχείρησης Λαναρά τότε της κλωστοϊφαντουργίας στα Βαλκάνια, αφήνοντας συντρίμια ανεργίας. Ουσιαστικά το ίδιο κάνετε και στο Βαρβαρέσο με άλλες μεθόδους. Τσακίσατε και κοροϊδέψατε τους εργαζόμενους με καταμερισμένους ρόλους και πολιτικά και συνδικαλιστικά. Το 2014 οι πασκήτικες δυνάμεις υπέγραψαν μέχρι 30% μείωση στους μισθούς. Την ίδια χρονιά ο αριστερός ψάλτης της εργοδοσίας, ο κύριος Τσίπρας, επισκέφτηκε και εκθίασε την εργοδοσία ως ευεργέτες. Ως κυβέρνηση τους αντάμυψε και με γενναία χρηματοδότηση. Το 2017 ξεκίνησε η καθυστέρηση των πληρωμών. Το 2019 την επισκέφτηκε ο κύριος Γεωργιάδης, οπότε και τους επιβράβευσε και εκταμείευσε την τελευταία δόση προγράμματος 100 εκατομμύριων ευρώ. Το 23 οι εργάτες, μην αντέχοντας, πέρασαν σε επίσκεψη. Εκατομμύρια πολλά από κάθε κυβέρνηση, ούτε ένα μέτρο για να πληρωθούν οι εργάτες. Από κανέναν. Ένα μήνα πριν τις βουλευτικές του 23, συνάντησαν οι εργαζόμενοι τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη. Τους υποσχέθηκε ότι προσωπικά θα δει να λύσει το θέμα της έκτακτης βοήθειας των 4.000 ευρώ για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Τίποτα. Το ίδιο έγινε με την ίδια απάντηση και πριν μερικές μέρες στη Βέρεια. Και δεν ήρθαμε, κύριε Υπουργέ, να μας απαντήσετε με δελτία της επιθεώρησης. Η επιθεώρηση εργασίας από το 2015 κάθε μήνα κάνει μηνύσεις. Καμία απόφαση δεν βγήκε. Τα ποινικά δικαστήρια δικαιώνουν τους εργαζόμενους καμία εφαρμογή των αποφάσεων από την εργοδοσία. Δεν τη καίγεται καρφί της εργοδοσίας. Οπότε απαντήστε, κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Θα βοηθήσετε τους εργαζόμενους να επιβιώσουν και να πάρουν τα χέρια από πάνω τους τα κοράκια της ενέργειας των τραπεζών και άλλα. Για τα ατελείωτα εκατομμύρια χρηματοδότησης όλα έγιναν αστραπιαία. Και αυτά τα λεφτά είναι των εργαζομένων, το ξέρετε πολύ καλά, λείπουν από τα σχολεία, από τα νοσοκομεία κτλ. Για έκτακτη χρηματοδότηση για την επιβίωση των εργαζομένων, που και αυτά δικά τους λεφτά είναι, δούλεμα χοντρό. Και πώς είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να μην υπάρχουν λεφτά για τους εργαζόμενους, αλλά τα υπόλοιπα αφημί της επιχείρησης να αυγαταίνουν, φωτοβολταϊκά που πληθαίνουν και αποδίδουν εκατομμύρια κάθε χρόνο, μεζονέτες στη Χαλκιδική που πληθαίνουν επίσης, στις οποίες μπορεί να μείνουν βαλάντια ούτε το 1% του πληθυσμού με βάση τις τιμές.
Αυτή η σαπίλα είναι, κύριε Υπουργέ, δική σας νόμη. Και έχετε βέβαια και άλλους νόμους, αν κλείσει τελείως το εργοστάσιο και βγει στο πτωχευτικό, να μην πάρουν τίποτα οι εργαζόμενοι. Αν πάλι έρθει επενδυτής και κουρευτούν δάνεια υποχρεώσεις και χωρίς βάρη και με νέα χρηματοδότηση, να κερδοφορεί ο επόμενος. Οι εργαζόμενοι όμως και ο λαός της περιοχής, κύριε Υπουργέ, που ήταν στο πλευρό τους στο μεγάλο συλλαλητήριο προχθές, είπαν ούτε να το σκέφτεστε, λογαριάζεται χωρίς το ξενοδοχό. Το ίδιο λέει και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στις 9 του Ιούνιου πρέπει να πούμε ότι οι εργαζόμενοι κρατάνε στα χέρια τους την πραγματική τιμωρία που αξίζει και στη μήτρα που γεννάει αυτή την αρρώστια στις ζωές τους και στον τόπο τους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, και σε αυτούς που την υπηρετούν. Και βέβαια που οι ίδιες δυνάμεις από τις 10 Ιούνιου φέρνουν τα νέα βάρη για τους εργαζόμενους, την εξαήμερη εργασία, τη 13ωρη δουλειά ήλιο με ήλιο και τη συνταξιοδότηση έως και τα 74 χρόνια. Κρατάνε επίσης στα χέρια τους τη δύναμη για οργάνωση της αντεπίθεσης, για κατακτήσεις σε μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δικαιώματα που να καλύπτουν τις ανάγκες τους. Και το ΚΚΕ θα είναι πάντα μπροστάρης σε αυτούς τους αγώνες. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.